Συντηρητικό Κόμμα της Ελλάδας συμμετέχει σήμερα στην πολύ σημαντική κινητοποίηση που οργανώνεται από τους γονείς και τα παιδιά, από το λαό εδώ στο Προκόπη και από το λαό της Κυρίνθη. Τώρα άμεσα απαιτούμε από την κυβέρνηση να πάρει πίσω, να ανακαλέσει αυτή την απαράδεκτη και επικίνδυνη απόφαση που υποβαθμίζει το εξαθέσιο σχολείο στο Παυλόπι και στη Γίνδο σε πενταθέσιο. Αυτή η πολιτική έχει βαριές συνέπειες σε βάρος της ζωής και την μόρφωση των παιδιών, σε βάρος της ζωής των εργατικών λαϊκών οικογενειών. Η πολιτική αυτή καταδικάζει σε υποχρηματοδότηση την εκπαίδευση, τα σχολεία, στην πρωτοβάθμια και δευτεροβάθμια εκπαίδευση πρέπει να δεχτεί μεγάλο πλήγμα από τις κινητοποιήσεις του λαού της περιοχής, όπως λέγεται σε όλη την Ελλάδα. Το ΚΚΕ θα είναι στο πλευρό της για αποκλειστικά δημόσια και δωρεάν παιδεία, για να προσληφθούν άμεσα δάσκαλοι και καθηγητές στα σχολεία. Δεν υπάρχει καμιά δικαιολογία. Και θέλω να τονίσω το εξής. Η συζήτηση που μιλάει για αριθμούς κατοίκονται εντελώς από προσανατολιστική, παραπλανητική και επικίνδυνη. Τα παιδιά δεν είναι αριθμοί. Πρώτα απ' όλα είναι το δικαίωμα στη μόρφωση των παιδιών. Θα συνεχίσουμε τον αγώνα και με το κλείσιμο του δρόμου και ξανά κλείσιμο του δρόμου με όλες τις μορφές πάλι.